are following breaking news out of the Philippines, where a strong 7.6 earthquake just struck off the coast of Mindanao. Είναι λίγο μετά τις 10 το βράδυ όταν ισχυρή σεισμική δόνηση με εστιακό βάθος 32 χιλιόμετρων συνταράσσει την ίσο Μιντανάο στις νότιο-ανατολικές Φιλιππίνες. Κάτοικοι σε κατάσταση πανικού τρέχουν να σωθούν. Σε ένα εμπορικό κέντρο κάποιοι κρύβονται κάτω από τραπέζια για να προφυλαχθούν. Ο σεισμός σκόρπισε τον δρόμο σε εκατοντάδες θαμώνες κέντρου διασκέδασης. Ενώ άλλους τους έπιασε στον ύπνο. The Philippine Earthquake Agency urged people living near the coast in Surigao del Sur and Davao Oriental provinces to immediately evacuate. Τοπικά μέσα μεταδίδουν πως μία έγκυος έχασε τη ζωή της από την κατάρρευση τείχου την ώρα που προσπαθούσε μαζί με την οικογένειά της να εγκαταλείψει το σπίτι της. Οι αρχές σήμαναν συναγερμό για τσουνάμι και κάλεσαν χιλιάδες κατοίκους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Issued a warning on Saturday that the waves could hit the Philippines by midnight with the possibility of continuing for hours. However, it later stated that there was no longer a tsunami risk. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ακολούθησαν περισσότεροι από 600 μετασεισμοί, κάποιοι πάνω από 6 ρίχτερ. Οι Φιλιππίνες ανήκουν στο λεγόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς. Το 90% των σεισμών παγκοσμίως καταγράφονται σε αυτή την περιοχή, που εκτείνεται από την Ιαπωνία και την Νότιο-Ανατολική Ασία έως τη λεκάνη του Ειρηνικού.